κατευθείαν στο πρώτο μας θέμα για να ξεκινήσουμε με αυτό το κορίτσι που ξενιτεύτηκε. Για πείτε μου, Τάσο μου. Κοίταξε να δεις τώρα, Κωνσταντίνα μου. Δεν ξέρω τώρα πού να αρχίσω και πού να τελειώσω με αυτό το θέμα, διότι αφορά στην Κάλλη Ελευθερίου, η οποία έκανε μία δήλωση σοκ κατά την άποψή μου. Φωτογραφίζοντας. Έπαιρνα μηνύματα χτες, εγώ έπαιρνα φωτογραφίες στο inbox μου. Φωτογραφίζοντας πολλές από εσάς που επιλέξατε, εν πάση περιπτώσει, να κάνετε σχέση και να παντρευτείτε με έναν ποδοσφαιριστή. Διότι σύμφωνα με την Κάλλη Ελευθερίου. Είναι έγκλημα. Κωνσταντίνο Ευρυπίδου, στην Κύπρο για να πετύχεις πρέπει να έχεις σχέση με ποδοσφαιριστή ή να πας στα Καλλιστεία. Τώρα εν προκειμένου, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για το σπίτι μας, εσύ παντρεύτηκες με ποδοσφαιριστή και παρουσίασες στα Καλλιστεία. Δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποιο συνειρμό. Αν αλλάζει, αν, είναι, αν δεν είναι κανόνας, είμαι εξαίρεση. Ναι, είσαι εξαίρεση. Ναι. Ναι, δεν ξέρω εσείς πώς ακούτε, ακούσατε μάλλον τη δήλωση της Κάλλης. Εγώ δηλώ πρώτα να μου πούν τα κορίτσια πώς το ακούνε, ρε παιδιά, για να δω κι εγώ αν είμαι αντικειμενική με όλο αυτό και το πώς το σκέφτομαι. Εκ πρώτης έτσι όψεως και με το που το διαβάσεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και το καλύτερο έτσι. Σχόλιο. Όχι, είδηση θα έλεγα. Δεν είναι και η καλύτερη δήλωση. Γιατί προσβάλλει σχεδόν όλες τις Κύπριες που έρχονται με πρόσφυγες. Οτιδήποτε, οι γυναίκες που έχουν ασχοληθεί με τα μύτια κυρίως, τις προσβάλλει πάρα πολύ. Είναι προσβλητικό. Εγώ το θεωρώ προσβλητικό αυτό, ρε παιδιά. Γιατί μετά λέει, ο Τάσος το διάβασε μέχρι ένα σημείο. Μετά λέει ότι ό,τι έκανα εγώ το κατάφερα από μόνη μου και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει, ότι αφήνει υπονοούμενο ότι οι γυναίκες που έχουν παντρευτεί ποδοσφαιριστή, που είναι σε σχέση με ποδοσφαιριστή, ή οι γυναίκες που είχαν πάει στα Καλλιστεία δεν τα κατάφερα μόνες τους. Έκαναν ό,τι έκαναν επειδή είναι ο άντρας τους. Επειδή είναι το όνομα του άντρα του, δηλαδή Μαρία Κορτσιά, η Μαρία Κορτσιά κατάφερε ό,τι έκαμε γιατί είναι ο Πιέρος, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, Χριστιάνα Αριστοτέλους και άντρα Κυριάκου και πολλά άλλα παραδείγματα. Είναι και άλλες, παιδιά. Ναι, τώρα αυτές μου έχουν έρθει. Και είναι και άλλες που έχουν κάνει κάποια πράγματα πολύ σημαντικά. Είναι και κάποιες άλλες που μπορεί να μην έτυχε να έχουν κάνει κάποια πράγματα ή καριέρα τέλος πάντων σε αυτό το χώρο και να είναι και αυτές παντρεμένες με ποδοσφαιριστή. Τέλος πάντων. Άντρη μου, εσύ είναι. Κοίτα, εγώ δεν είμαι ούτε μοντέλο, ούτε έχω παντρευτεί ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ καινούριος και φρέσκος αυτός ο χώρος για μένα. Δεν ξέρω πώς ήταν πριν λίγα χρόνια αυτός ο χώρος. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όπως και αν σου ανοιχτεί αυτή η πόρτα, ακόμα και έτσι όπως το λέει η Κάλλια να είναι, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στο μυαλό του και πώς μπορεί να το είπε, γιατί μπορεί να μην έχει αυτήν τη χρειά που μπορεί να λάβουμε εμείς. Σημασία έχει πώς το διατηρείς αυτό, γιατί σίγουρα ένα όνομα ενός ποδοσφαιριστή ή τα Καλλιστεία σου ανοίγουν μια πόρτα, αλλά σίγουρα δεν θα σε βοηθήσουν στο να διατηρήσεις τη θέση που θα αποκτήσεις ή την πορεία σου μέσα στο χώρο αυτό. Δηλαδή, ο χρόνος και το πόσο εργατικός είσαι και το ποιος είσαι, θεωρώ ότι είναι αυτό που στην πορεία καθορίζει αυτό που εσύ κάνεις. Με καλύψατε απόλυτα. Βεβαίως, εννοείται ότι δεν θα κλείσω τώρα, γιατί είναι θέμα που θα το συζητήσουμε έτσι λίγη ώρα. Γιατί εγώ, στο μόνο σημείο που διαφωνώ τώρα μαζί σου, Άντρη μου, είναι στο ότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να ανοίξει μια πόρτα για ένα χώρο τέλος πάντων ή με τις γνωριμίες του ή δεν ξέρω με τι τέλος πάντων μπορεί να βοηθήσει μια παρουσιάστρια. Είναι ένα για μένα είναι άγνωστο. Τα Καλλιστεία συμφωνώ ότι μπορούν να ανοίξουν πόρτες. Mm-hmm. Παιδιά, εννοείται όπως έχουν ανοίξει σε πολλές από εμάς. Έτσι και το λέω και χαίρομαι τόσο πολύ για την επιλογή που έκανα τότε και είμαι και πολύ περήφανη που την έκανα τότε την επιλογή αυτή, το να πάω στα Καλλιστεία. Και μετά με έβαλε σε ένα χώρο και σε μια διαδικασία σκέψης το να σπουδάσω κάτι τέτοιο, να μπω σε αυτό το χώρο το media, να δουλέψω πολύ σκληρά για να καταφέρω 5 πράγματα. Δεν θεωρώ ότι όλες όσες έχουν την τύχη να βρεθούν στα Καλλιστεία θα έχουν μια πορεία, ρε παιδί μου, πετυχημένη μες στο χώρο πολλά χρόνια, έτσι. Ή το δουλεύεις και το πετυχαίνεις ή δεν πάει παρακάτω μετά από αυτή την πόρτα που ανοίγεται. Ναι. Τάσο μου, πες μας και εσύ την άποψή σου και έχω και κάτι άλλο έτσι να προσθέσω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια λάθος δήλωση την οποία θα πρέπει να ανασκευάσει η Κάλλια, διότι πρόκειται για ένα πολύ χαρισματικό πλάσμα και μια πολύ έξυπνη και εργατική κοπέλα και πάνω απ' όλα ένα καλό παιδί. Αυτή η δήλωση θεωρώ ότι προσβάλλει πάρα πολύ τις γυναίκες γενικότερα. Όχι μόνο τις γυναίκες
οι οποίες έχετε συνάψει σχέση, δεσμό με τον άνθρωπό σας που την χάνει να είναι ποδοσφαιριστής κτλ. Δηλαδή, δεν είναι το ανέκδοτο που το λέγαμε, ας πούμε, και στεύομαστε μεταξύ μας, ότι π.χ. οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ έχουν γνωστές συντρόφους ή συζύγους. Ναι, δεν είναι. Αυτό είναι ένα αστείο, το οποίο γελάγαμε. Εμένα μου θυμίζει αυτή η φράση που είπε. Τα παλιά τα χρόνια που λέγανε ότι για να πας μπροστά πρέπει να έχεις συνάψει κάποια σχέση με τον καναλάρχη. Εμένα κάτι αντίστοιχο έτσι μου ακούγεται. Α, αυτή έκανε έτσι καριέρα γιατί τα είχε με τον καναλάρχη. Και εμένα μου ακούγεται αυτή, έτσι. Τα έχει αυτό. Ο ποδοσφαιριστής δεν είναι κάτι παραπάνω από έναν αθλητή ο οποίος, του οποίου η δουλειά είναι να παίζει ποδόσφαιρο. Είναι τελείως διαφορετική από αυτόν τον χώρο. Π.χ. για να το κάνω συγκεκριμένο, για να μην αναφέρομαι σε άλλα πρόσωπα που δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα πρόσωπα. Θεωρώ ποτέ δηλαδή ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου θα σηκώνει το τηλέφωνο και θα έλεγε στο Σίγμα: δώστε κομπή στην Κωνσταντίνα. Για γιατί δεν είναι ικανή να κάνει εκπομπή. Για να μου τη δίνανε κιόλας. Για να τη δίνανε κιόλας. Ή στο προηγούμενο κανάλι που ήμασταν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ ρατσιστικό και κακό σχόλιο για τη γυναίκα γενικά. Προσβάλλει τη γυναίκα, ότι μόνη δηλαδή δεν μπορεί να κάνει καριέρα, δεν μπορεί να πάει μπροστά. Πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιον ή να πάει με κάποιον για να πάει μπροστά. Έτσι, πολύ λάθος δήλωση. Και για να ολοκληρώσω, λέγοντας πάλι ότι την εκτιμώ γενικά σαν άνθρωπο, αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος η συγκεκριμένη δήλωση, θεωρώ ότι δεν θα την έκανε αν έμενε στην Κύπρο. Δηλαδή, αν τώρα η Κάλλια έμενε εδώ και έκανε, ή π.χ. δούλευε σε εμάς ή μόνο στο ραδιόφωνο της ή οπουδήποτε, δεν θεωρώ ότι είναι μια ατάκα που θα τη δήλωνε σε ένα κυπριακό περιοδικό. Μα είναι ξεκάθαρο ότι το έκανε, γιατί είναι πλέον στην Ελλάδα, έχει φύγει από την Κύπρο. Ναι, δεν έχει φύγει και έχει πάει όμως στην Αμερική και θα μείνει για πάντα όσο ζει εκεί πέρα. Ναι, είναι η χώρα της η Κύπρος. Και αυτό που με λυπεί εμένα πραγματικά, και έχω πεσει από παρασύρθηκε, Κωνσταντίνε, εγώ θέλω να πω κάτι όμως, το να παρασύρωμαι έχει και ένα όριο, βρε Τάσο μου. Το να παρασύρωμαι και να κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις για να κάνω εντύπωση ή για να, κάνω θόρυβο αυτό, ντόρο, δεν με τιμά. Δεν με τιμά. Με τιμά η πορεία μου, με τιμά η εργατικότητά μου, με τιμά η δουλειά μου για πολύ καιρό και αφοσίωσή μου σε κάτι. Δεν με τιμά το να βγαίνω και να κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις για να γυρίσει κάποιος και να πει τι είπε τώρα η Κάλλια και θα γίνει χαμός στην Κύπρο. Δεν είναι αυτό το. Δεν είναι αυτή η σωστή μέθοδος. Η σωστή μέθοδος είναι να αποδείξεις αυτό που αξίζεις με τη δουλειά σου, με την εργατικότητά σου, με το ζήλο σου και να σου πω και κάτι. Και με την πορεία σου. Και με την πορεία σου. Ας πούμε, εγώ, γιατί με φωτογραφίζει και εμένα, φωτογραφίζει και άλλες παρουσιάστρες και τη Χριστιάνα, φωτογραφίζει και τη Μαρία και την Άντρια. Δεν μπορώ να σκεφτώ και άλλες, γιατί υπάρχουν και άλλες κοπέλες που είναι γυναίκες ποδοσφαιριστή έτσι, και κάνουν και είναι πολύ πετυχημένες. Θεωρώ, επειδή με φωτογραφίζει και οφείλω να απαντήσω κιόλας σε αυτό, ότι ρε παιδιά. Δεν θεωρώ ότι οφείλει. Ειδικά. Να σου πω κάτι. Δεν είσαι υποχρεωμένη να απαντήσει κανέναν. Όχι, δεν είμαι υποχρεωμένη, αλλά οφείλω να προστατέψω κάποιες γυναίκες. Μια κατηγορία τέλος πάντων γυναικών, οι οποίες ούτε εμείς καταφέραμε τα πράγματα στη ζωή μας με το πορτοφόλι του πατέρα μας, ούτε με τις γνωριμίες του άντρα μας. Είμαστε κάθε μέρα από το πρωί μέχρι τη νύχτα δουλεύοντας εδώ πέρα και όχι μόνο στο Σίγμα, 10 χρόνια πριν πάω τώρα, 10 χρόνια πριν που ούτε καν ήξερα, ας πούμε, τον Νεκτάριο. Έτσι, ο πατέρας μου ήταν σε έναν πολύ διαφορετικό χώρο από αυτόν που δουλεύω, η μητέρα μου σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο. Με το ζήλο το δικό μου, την εργατικότητά μου, και δεν έχω να αποδείξω σε κάποιον κάτι. Η πορεία φαίνεται. Το τι κάνεις είναι αυτό που θα κρατήσεις το χρόνο, έτσι. Τέλος πάντων, εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για την δήλωση της Κάλλιας. Πραγματικά λυπάμαι, γιατί είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία όταν ήμασταν μαζί στο TV One. Εξαιρετική συνεργασία, και όχι μόνο, έβλεπε και ζούσε τον τρόπο που δουλεύαμε, δηλαδή τις ώρες που τρώγαμε εκεί πέρα, το ζήλο που είχαμε, το πόσο κλάμα ρίχναμε και το πόση χαρά κάναμε όταν η εκπομπή μας πήγαινε καλά. Δηλαδή, δεν το περίμενα. Έπεσα από τα σύννεφα με αυτήν την δήλωση της Κάλλιας. Είναι σαν να δεν θα ξανάρθει ποτέ πίσω στην Κύπρο. Αυτό νιώθω. Και καλό θα ήταν να προσέχουμε, ειδικά στις πρώτες μας συνεντεύξεις, και γιατί καλός ή κακός η Κάλλια
Τώρα θα την τρέχουν όλοι από πίσω να δώσει συνεντεύξεις, να κάνει φωτογραφίσεις κλπ. Γιατί έχει πει. Ναι, μπράβο. Μα, δεν λέω ότι. Μπράβο. Δεν την κατηγορώ. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι καλό θα ήταν να προσέχουμε τις πρώτες μας δηλώσεις. Γενικά τις δηλώσεις μας, και ειδικά τις πρώτες. Ειδικά τις πρώτες, γιατί μετά η κάθε λέξη που χρησιμοποιείς μπορεί να στη γυρίσουν μπούμεραν και να σου έρθει όλο αυτό κατά πάνω. Είναι κρίμα να χαλάς έτσι σχέσεις και ίσως φιλίες, θα έλεγα, από μια δήλωση που ίσως να μην ήθελε να την κάνει έτσι ή να μην ήθελε να την... ρίξεις κάποιον έτσι με τα λεγόμενά σου, να τον μειώσεις τον άλλο με τα λεγόμενά σου, δεν ανεβαίνεις εσύ. Και ο κόσμος το βλέπει, ο κόσμος το καταλαβαίνει, οι τηλεθεατές, αυτοί οι αναγνώστες του συγκεκριμένου περιοδικού. Το καταλαβαίνει ο κόσμος. Το να μειώσω εγώ εσένα, δεν θα ανέβω εγώ στα μάτια του κόσμου. Το να αποδείξω εγώ τη δουλειά μου και το ζήλο μου συγκεντρωμένη σε αυτό που κάνω μόνο εγώ, αυτό είναι η επιτυχία και αυτό είναι η ανέλυξη ενός ανθρώπου, ρε παιδιά, θεωρώ. Και τώρα ξεκινάει, παιδιά, η συμφωνώ απόλυτα. Και τώρα ξεκινάει η Κάλλη. Άρα, καλό θα ήταν να δούμε την πορεία πρώτα και μετά να σχολιάσουμε το οτιδήποτε. Πάμε παρακάτω.